Περνάμε τώρα στη συζήτηση, αφού ευχαριστήσω και τους 6 συνομιλητές που μείναμε λίγο πολύ εντός χρόνου. Αν έχει ο Υπουργός να κάνει κάποιο σχόλιο, σύντομο, πριν περάσω στις ερωτήσεις. Απλώς μια μικρή λέξη για όσους ακούστηκαν για το θέμα της ονομασίας. Και η παρούσα κυβέρνηση, τουλάχιστον από την αρχή, έχει προσπαθήσει με τα περίφημα αυτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να δώσει λύση. Γιατί συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπε και η δική μου φίλη Μαριλένα ως προς το ζήτημα του ονόματος. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πλέον ευθύνη της άλλης πλευράς που επιβαρύνει και την κατάσταση στο εσωτερικό της η μη πλήρης ανταπόκριση σε αυτή την επίθεση φιλίας που έγινε από την κυβέρνησή μας. Έτσι, για να κλείσω με ένα αστείο, χθες ήμασταν με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Δεν χρησιμοποίησε τον όρο πρώην Γιουργοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Υπουργός χρησιμοποίησε και επανέλαβε ότι αυτό το κάνει και στα συμβούλια των Υπουργών, την ονομασία το φιλικό κράτος του Βορρά. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε άλλα πράγματα. Έχει έρθει ο καιρός να τελειώνουμε με το θέμα της ονομασίας. Και ξαναλέω, δεν είναι δική μας ευθύνη που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η εκκρεμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Εγώ έχω τουλάχιστον 10, αλλά κρατιέμαι. Για να δώσω πρώτα την προτεραιότητα. Ναι, ο κύριος Κουζαμάνης. Ναι, θα τις μαζέψω αν υπάρχουν και άλλες. Η ερώτησή μου είναι στον κύριο Γιλεύσκη. Δεν θεωρείτε ότι η παράταση της εκκρεμότητας με το όνομα υποθηκεύει την ακεραιότητα της χώρας σας, λαμβάνοντας υπόψη τον αλβανικό εθνικισμό ο οποίος υπάρχει και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική συνιστόσα δεν είναι υπέρ της λεγόμενης, λέω εγώ, σλαβομακεδονικής μεριάς. Επομένως, θέλω μια απάντηση. Πώς το σκέφτεστε? Ευχαριστώ. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Ναι, ο κύριος πίσω. Kostadinos Kanalopoulos, I have a question about the EU's transformative power. So the enlargement policy of the EU has been a core pillar of the transformative power, which is a delicate combination of hard power and soft power. How can the EU transfigure, reinvigorate, or rejuvenate its transformative power without enlargement policy? Is there someone in particular you are asking the question to, or in general? Okay. Λοιπόν, εγώ θα κάνω από μία ερώτηση στους τρεις κύριους ομιλητές, για να έχουν έτσι κάτι, καθώς ετοιμάζεται και ο Ζόραν να απαντήσει στη δικιά του. Θα ξεκινήσω βέβαια με τον Υπουργό. Λοιπόν, και πάντοτε, έτσι, εγώ δεν μ' αρέσει το softball. Παίξουμε λίγο πιο hard. Περί συνέχειας και αριθμίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρχήν, ένας αναλυτής θα έλεγε ότι με χαρά και ενδιαφέρον βλέπει μια συνέχεια στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στη δικιά σας κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη και τις προηγούμενες γενικά. Την τελευταία φορά που ήμουν στις Βρυξέλλες, μου έλεγαν εκεί οι Ευρωπαίοι ότι ποτέ η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν τόσο φιλοϊσραηλινή όσο η παρούσα ελληνική. Μάλιστα, έχουμε ξεπεράσει σε φιλοϊσραηλινό, έτσι ακριβώς μου υπόθηκε, ακόμα και τους Γερμανούς, που παραδοσιακά είναι οι προστάτες του Ισραήλ στις Βρυξέλλες. Ο δε Αμερικάνος πρέσβης χθες εδώ ήταν όλος full of praise, που λέμε, για την κυβέρνηση, για την αγαστή συνεργασία και μάλιστα κατηδίαν τη στρατιωτική συνεργασία, η Σούδα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο εκεί πριν από λίγες μέρες. Δεν είδα κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλαιά, να πετάει πέτρες και να λέει «Γιάνκηδες, go home» κτλ. Αλλά βλέπω μια έτσι συνέχεια, το οποίο θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή τη συνέχεια, αν όντως έτσι, στα μεγάλα και τα σημαντικά, το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας, αλλά και μια αριθμία. Για πρώτη φορά η εξωτερική πολιτική, που συνήθως είναι ένα prerogative, όπως λέμε, του Πρωθυπουργού, και βεβαίως του νυν Πρωθυπουργού, θα έπρεπε, Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να έχει αρκετούς πόλους. Φαίνεται, θα έλεγε ένας σχολιαστής. Δεν είναι απαραίτητο το συμμερίζομαι, αλλά θα ήθελα μια ευκαιρία να έχετε να απαντήσετε. Έχουμε έναν Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έχει το δικό του μαγαζί. Έναν Υπουργό Εξωτερικών που δεν ελέγχει πάντοτε τον Υπουργό Άμυνας και έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος ίσως δεν μετέχει όσο θα έπρεπε. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση αριθμίας και σύγχυσης, να πούμε. Τώρα, θα ήθελα να πάω στον κύριο Παπαδόπουλο. Έχετε λίγο χρόνο. Και να ρωτήσω αυτό που λέγεται εδώ στην Αθήνα πολύ, ότι ό,τι και αν γίνει με τις διαπραγματεύσεις, το πιο βασικό είναι, κύριε Παπαδόπουλε, να μην... Αυτό λέγεται στην Αθήνα, δεν ξέρω αν λέγεται και στη Λευκοσία, και θέλω να έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε, να μην ξαναεπαναληφθεί το κακό προηγούμενο του 2004. Δηλαδή, η αποτυχία να χρεωθεί στην τουρκική πλευρά και όχι στην ελληνική, ελληνοκυπριακή, η οποία λέγεται πάλι στην Αθήνα, κατάφερε, και είναι αυτό ένα διπλωματικό πραγματικά επίτευγμα, να καταστήσει το θύμα θήτη στη διεθνή κοινή γνώμη και να κάνει την ελληνική πλευρά ως τον intransigent, τον κακό της υπόθεσης. Και επειδή τότε ήταν ο πρόεδρος προερχόμενος από το Δίκο, εκτός των άλλων, θα ήθελα έτσι ιδιαίτερα για σας, αν κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο και αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Και να περάσω στον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος μίλησε για τους κινδύνους στο Αιγαίο, και αρκετοί αναφέρονται στην Ελλάδα για εσωτερική πολιτική κατανάλωση, στην Τουρκία, ότι γίνονται αυτά, Ερντογάν, συμμαχία με τους εθνικιστές κτλ. Εγώ, ωστόσο, θέτω ένα γεγονός, κύριε Κουμουτσάκο. Επειδή παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο και τα τουρκικά κανάλια, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν παίζει. Δεν είναι στις ειδήσεις. Το λέω με απογοήτευση ενδεχομένως, γιατί είμαστε και στους Δελφούς, στο κέντρο του αρχαίου κόσμου. Όπως έλεγε και ο Καραμανλής, να την καταστρέψουμε την πυθία για να πάψουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Αλλά στις τουρκικές εφημερίδες δεν είμαστε ούτε 15η είδηση. Αντιθέτως, βλέπω εδώ και μερικές εβδομάδες στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών, το τονίζω αυτό, καναλιών, των περισσότερων, όχι όλων, να γίνεται ένας ιονή πόλεμος. Έρχονται τα F-16, τα πλοία μπαίνουν, βγαίνουν, ελικόπτερα, κίνδυνοι κτλ. Ένα πολεμικό κλίμα, και συναντώ ανθρώπους στον δρόμο, ως και διεθνολόγος, που με αγωνία με ρωτούν, επίκειται πόλεμος. Και ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού και του ρόλου των media, στον οποίο λίγο υπενηχθήκατε. Κύριε... Υπάρχει συνέχεια σε αυτούς τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής που πρέπει να υπάρχει. Στο να είναι η Ελλάδα μια γέφυρα Ανατολής-Δύσης, Ευρώπης-Ασίας-Αφρικής. Έχουμε πάψει να είμαστε κάτι όμως που είναι κακό σε κάθε είδους σχέση. Δεδομένη. Οι τριγωνικές αυτές σχέσεις για τις οποίες σας ανέφερα, η πολυμερής διπλωματία, αυτή η κινητικότητα σε επίπεδο της εξωτερικής μας πολιτικής δεν έχει προηγούμενο. Ενδεχομένως στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου να βρίσκουμε κάτι ανάλογο. Υπάρχει βασική διαφορά στη σημερινή φάση της εξωτερικής πολιτικής ότι ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζεται ως φορέας του νέου σε πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Και αυτό έχει προσδώσει ένα κύρος στην εξωτερική μας πολιτική που αντανακλάται στον αριθμό των ηγετών που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα. Πότε σε διάστημα 2 ετών είχαμε δει τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ρώσο Πρόεδρο, όλους τους ηγέτες, τους σημαντικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πότε είχαν έρθει ξανά στην Ελλάδα αυτοί? Να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό, όταν έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι αναγκαίο το μέγεθος μιας χώρας που προσδιορίζει το βάρος της στα διπλωματικά πράγματα, αλλά από το αν είναι φορέας του νέου, εάν μπορεί να αλλάξει σχετισμούς δύναμης που άλλοι τους θεωρούν δεδομένους, ως προς την αριθμία στην εξωτερική πολιτική. Την τελευταία φορά που κοίταξα, ο Υπουργός Εξωτερικών που έριξε την κυβέρνησή του και δημιούργησε μια μείζωνα κρίση, τα επίκαιρα της οποίας πληρώνουμε ακόμη, δεν ήταν στο χώρο της αριστεράς. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι θέμα του παρελθόντος. Όταν όμως ο υπαρχηγός αυτού του Υπουργού Εξωτερικών, που μετά έγινε Πρωθυπουργός, δίνει σήμερα τον τόνο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ο μόνος λόγος που δεν ανησυχώ είναι γιατί ξέρω ότι αυτή είναι η δημοκρατία, θα ξαναγίνει κυβέρνηση. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στην κριτική μας, να σεβόμαστε τις συνέχειες της εξωτερικής πολιτικής και να αποδίδουμε όχι μόνο τα εύσημα εκεί που πρέπει, αλλά και την κριτική εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ. Να δώσουμε την ευκαιρία στον φίλο μας από την ακατανόμαστη φίλη χώρα του Βορρά να μας απαντήσει. Ζόραν. I don't know what is the translation, so... yeah. That's why I always like to be in a panel with you. You always make these tough topics more light. I don't think that there are angels and demons in this part of the world or anywhere else, or in state matters as well. But you know, I would like to remind about three situations in this sense. The first one is the early 1990s, where one of the most important leaders of Greece, who later became prime minister, was negotiating with the guy from the, which ended in The Hague, Slobodan Milosevic, about how this country in the north should perhaps be divided. The best accounts for this are in the book The Unholy Alliance by Tahis Michas, in which he describes, and I've seen the interviews as well, how these people thought that this country will probably not survive, so we're not really have to worry too much about it. Then the other episode was 93 to 95, so I'm speaking about facts, not opinions. 93 to 95, we were under the embargo by Greece, a total closure of our southern border, in which we did not have petrol, you know, essential imports, medicine. Why? Because of an identity issue. And this was, at the end, the European Commission sent a very strict, let's say, warning to Greece that this is unlawful, and this ended with the interim accord. Unfortunately, the interim accord was again broken by Greece in 2008. Zoran, excuse me, but no, let's not go into the history. Dimitris, but there was a specific question about the disintegration of the country, yes, and the name issue. How are they connected, the two? Of course, are you afraid? Of course, but I would also like to reply to the comments by the gentleman before and the professor sitting next to me that it is not Greece's veto that is preventing the country, but our internal difficulties. This is really, I would say, flipping the thesis around. I would say that our internal difficulties are arising by Greece's veto on our path to European and NATO integration. And on the gentleman's question, we do not see our co-citizens as a threat at all. We want every citizen of our country to live a better life in the future in the wider European family. I would just like to give you a public opinion polls, because we're doing this at the university as well. When we ask, do you want to join the EU? 75% say yes. But when we ask, if this means changing the constitutional name, 65% say no. So yes, we want to go you know, strategic goals, EU, NATO, of course, but not at any price. This is the answer. Thank you. We are running out of time. Jovan, you want to say something? Yes, very quickly. Very quickly. On the gentlemen, yeah. Someone needs to tackle. There is something that we are, at least I am, you correct me if I'm wrong, I haven't seen it in the media or the press anywhere. There's an old theory. Maybe it should be dusted up, and that is for the region of our countries, not, I'm talking about Serbia, Bosnia, whatever, that are in the antechamber of the EU, hopefully, to show that they are adults, that they are mature, to first among themselves form some sort of, God forbid, an ex-Yugoslavia, something like that. But we do have mechanisms like the CEFTA agreement, various trade agreements, to boost cooperation among ourselves, help one another build our institutions, and then perhaps in a different form get the entire bunch of countries into the European Union. Once we have papered over all the differences, that would be helpful, that would give us attainable goal and give additional boost to, let's say, good guys, good girls, and good boys in the region. Give them a boost to do to pursue this goal, which right now seems pretty far away. Thank you. Thank you. Κύριε Παπαδόπουλε, σε μερικά δευτερόλεπτα θα χτυπήσει ένα καμπανάκι σύμφωνα με το χρονόμετρο. Θα έχουμε συν 2-3 λεπτά και μετά θα το διαλύσουμε. Και ο κύριος Κουμουτσάκος, βέβαια. Και μετά θα το διαλύσουμε. Λοιπόν, αγνοήστε την καμπάνα. That is very fortunate because I'm going to address the enlargement question as well, if I'm allowed. I believe in enlargement because I believe that countries that are willing to compromise and proceed and do whatever the European Union demands should be rewarded. What I don't agree with, and I think that the hysteria regarding immigration is the main factor stopping further enlargement, I don't think that we should allow certain countries to get all the benefits without any of the obligations. And that applies to the UK and Brexit, for instance. It also applies to Turkey, in my view. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, σίγουρα δεν θέλουμε, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, να πάμε σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα που θα αναγκαστούμε ξανά να πούμε όχι. Αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Η προσπάθεια σίγουρα που καταβάλλεται είναι να πάμε σε ένα δημοψήφισμα όπου θα πούμε ναι, άρα το περιεχόμενο έχει τρομερή σημασία. Ξέρετε, η Τουρκία είναι μια χώρα όπου αυτήν την περίοδο υπάρχει ένας ακήρυχτος εμφύλιος πόλεμος με τους Κούρδους. Αυτή τη στιγμή το 1/3 των δημοσιογράφων ανά τον παγκόσμιο που βρίσκονται πίσω από τα σίδερα βρίσκονται στην Τουρκία. Οι Ελληνοκύπροι θέλουν να νιώσουν ότι η Τουρκία δεν θα μας μεταχειριστεί όπως μεταχειρίζεται κάποιους Τούρκους πολίτες. Άρα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ναι, θέλουμε συμβιβασμούς, είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε για να ζήσουμε μαζί με τους τουρκοκύπριους συμπολίτες μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας σε έναν ανεξάρτητο κράτος όπως και ένα ευρωπαϊκό κράτος όπως είναι η Κύπρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κατρούγκαλος είχε τον πρώτο λόγο. Ας έχει ο κύριος Κουμουτσάκος τον τελευταίο. Λοιπόν, Γιώργο. Χτυπάνε εδώ οι κουδούνε. Δεν χτύπησε τίποτα. Ακούγεται κάτι. Ίσως έφυγε διότι ξέρει ότι μετά δεν υπάρχει άλλο φόρουμ, επομένως μπορούμε 2-3 λεπτά να πάρουμε. Λοιπόν, έχω σημειώσει 3 πράγματα για τα οποία θέλω να αντιδράσω. Το ένα είναι η ερώτηση του κυρίου Κερίδη σχετικά με την κατάσταση στο Αιγαίο. Υπάρχει κάτι για το ζήτημα της ονομασίας και υπάρχει και τρίτο κάτι άλλο το οποίο θα το αναφέρω στο τέλος. Έτσι να σας κρατάω και σε αγωνία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Αιγαίο. Η ερώτηση ήταν, στην ουσία, πιστεύετε ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Πιστεύω ότι είναι λάθος ερώτηση. Η σωστή ερώτηση είναι, αποκλείεται το ενδεχόμενο με την παρούσα κατάσταση να γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Και η απάντησή μου είναι, δεν το αποκλείω. Δεν λέω λοιπόν ούτε όχι ούτε ναι. Η ερώτηση είναι, εάν συνεχιστεί η παρούσα ένταση και η κλιμάκωσή της, μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο? Συνειδητό ή τυχαίο? Και πάντως, αν αυτή την ερώτηση την έκανε ο Πρωθυπουργός στον Υπουργό Εξωτερικών του ή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τι όφιλε να το απαντήσει ή το Υπουργός Εξωτερικών ή το Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Μην ανησυχείς, Πρόεδρο, όλα πάνε καλά. Ή είμαστε σε γρήγορση, παρακολουθούμε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο πώς εξελίσσεται η κατάσταση? Εφόσον αυτή θα ήταν μια σοβαρή και υπεύθυνη απάντηση των υπευθύνων για τη διαχείριση εξωτερικής πολιτικής και την πολιτική της άμυνας της χώρας, νομίζω ότι αυτή είναι και η απάντηση που πρέπει δημόσια να δώσουμε. Η σημερινή κατάσταση έντασης στο Αιγαίο, η οποία διαρκεί και κλιμακώνεται, μας επιβάλλει να είμαστε σε εγρήγορση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν φέρει αυτή την ένταση? Η ανάγκη εθνικιστικής στήριξης προς τον κύριο Ερντογάν, που θέλει να επιτύχει στο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου, ενδεχόμενα μια εξορρόπηση των εξελίξεων που δεν ελέγχει στα ανατολικά του σύνορα, Συρία κλπ. Μπορεί να έχουμε, όπως λέγεται, έναν αναδασμό εδαφών. Το γεγονός ότι ενδεχομένως να αισθάνονται ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση αποφασιστική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πράγματι οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι κάτω του μηδενός, γιατί ίσως και η Αμερική δεν είναι σαφές ποια διάθεση έχει και πόσο θα ήθελε να παρέμβει σε μια κρίση και πολλοί άλλοι παράγοντες. Εγώ θα μπορούσα να προσθέσω και το γεγονός, και αυτό πάει περισσότερο στο ατύχημα, ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα έχουν πάει στα σπίτια τους, έχουν φυλακιστεί, έχουν φύγει από το στράτευμα δεκάδες χιλιάδες έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων κυρίως στην αεροπορία. Οι πληροφορίες είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο πετάνε πιλότοι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία. Αντικαταστήθηκαν οι παλαιότεροι με την εμπειρία που ήξεραν πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση έντασης από νεότερους. Αυτό μπορεί να είναι μια ευκολία στην αντιμετώπιση τους, αλλά ταυτόχρονα η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα λάθος χειρισμό. Όλα αυτά με κάνουν στο να λέω ότι εάν σοβαρά με ρώταγε ο επικεφαλής μου τι πρέπει να κάνουμε, θα του έλεγα ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μπλέξουμε σε μια παγίδα κλιμάκωσης που θα επιθυμούσε η Τουρκία. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σας. Τώρα, στο θέμα του ονόματος, και εδώ θα... I will speak in English, so that we are on the same level, because we are not using your own language. I don't want to use my own language to respond to you. There is this accusation that Greece does not want former Yugoslav Republic of Macedonia as a member of EU or member of NATO. This is completely false, because our strategic goal for years with various governments is that we don't want a black hole in the map of the Balkans, of Europe. That means we don't want our neighbors to be excluded by the EU. And of course our neighbors include as well Skopje. So the strategic goal of the Greek foreign policy is to include all our neighbors and to have all our neighbors in the European Union. Are we a problem for Skopje to become member of the European Union? You know that all decisions regarding enlargement policies are unanimously taken. So Skopje got the association agreement status with our consent. Association agreement with the EU. Greece gave her consent. Skopje got the candidate status as well, with Greece's consent. We voted positively, hoping that our goodwill could have as a result a more flexible, a more forthcoming position of Skopje during the negotiations over the name issue. And what happened? The completely opposite. Our goodwill was interpreted as a weakness, and the diplomatic position of Skopje became more rigid and more intransigent, which it was a conclusion for us that probably this goodwill policy does not pay. Yorgo, I will have to ask you kindly to shorten. It's very important what you are saying. Okay, but we have run out of time. That was my first, my first reaction. So we don't have a purpose to keep our neighbors outside Europe and NATO. And the third point, στα ελληνικά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κατρούγκαλο που δημόσια και χωρίς δεύτερη σκέψη προέβλεψε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Μια νέα δημοκρατία που δεν του αρέσει, μα αλλά αυτή η ίδιος θα είναι η κυβέρνηση. Το ανάποδο είπα, δεν ανησυχώ γιατί είναι γεγονός που δεν πρόκειται να συμβεί. For the record. Ευχαριστώ και τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Κουμουτσάκο και όλους τους υπόλοιπους συζητητές και όλους εσάς για την υπομονή σας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ημέρα, πολύ ωραία η συνεδρίαση. Συνεχίζουμε και αύριο και μ' άρεσε και εγώ.